Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε στη Μεγάλη Τρίτη. Είμαστε εδώ ζωντανά και μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε εδώ ζωντανά, όπως έχουμε αναφέρει από χθες. Και παρακαλώ, δώστε μου τον Παπαχρήστο μας, όπως υποσχεθήκαμε κάθε πρωί αυτή τη βδομάδα, κάθε πρωί μαζί μας. Καλημέρα! Τι να πω και εγώ, καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Το πρωί έβρεχε φοβερά, τώρα έβγαλε έναν υπέροχο ήλιο. Πρόλαβα, πήγα σε ένα διπλανό χωριό, εξομολόγησα καμιά τριανταριά ανθρώπους από πολύ πρωί και έτρεχα για να προλάβω να είμαι εδώ. Παπαχρήστο μου, αλήθεια, αυτή την ενέργειά σας πραγματικά, την ασταμάτητη όμως, είστε ασταμάτητος, πώς τα προλαβαίνετε όλα. Τα παιδιά μου συνέχεια ρωτάνε, ρε μπαμπά, κάτι πίνεις, δεν γίνεται. Πραγματικά, πόσες ώρες κοιμάστε, 2-3 ώρες, 3-4, τέσσερις, άμα φτάσω 4 είμαι ευτυχισμένος. Αλλά ξέρεις, Ελπιδάκι μου, η χαρά βγαίνει όταν η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από αγάπη. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Μην ψάχνετε, μωρέ, μην την ψάχνετε αλλού τη συνταγή. Στην καρδούλα είναι η συνταγή. Εδώ είναι η συνταγή. Έτσι ακριβώς. Άμα στην καρδούλα είμαστε καλά, πετάμε. Πουλιά, πετάμενα. Όλα τα άλλα, ό,τι και να κάνουμε. Σώσεις και να πάμε, όπως και να μιλήσουμε. Ό,τι φάρμακα και αν πάρουμε, δεν αλλάζει σχεδόν τίποτε αν η καρδιά δεν είναι γεμάτη ομορφιές. Και η δικιά μου η καρδιά δεν το αξίζει, αλλά έχει αγάπη πολύ. Και νιώθω ότι μ' αγαπάνε και πολύ, μ' αγαπάνε και ξέρω ότι μ' αγαπάνε και στην Κύπρο. Έτσι, εννοείται, αυτό είναι το σίγουρο, Παπαχρήστο μου. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Μεγάλη Τρίτη, καρδούλα μου, και κάθε Αγία μέρα Τρίτη. Η Εκκλησία μας αυτές τις μέρες βάζει κάτι παραδείγματα υπέροχα για να γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία η καρδιά μας. Σήμερα, ας πούμε, θα ψάλουμε τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης, έτσι το είπαμε, γίνεται την παραμονή της επόμενης μέρας, που συμβολίζει, είναι αφιερωμένη στην πόρνη γυναίκα. Τι μεγαλείο αυτή η εκκλησία, αντί να πάρει και να φτύνει την πόρνη, δηλαδή να λέει ντροπή της, ο Χριστός μας και η εκκλησία μας την ανεβάζει και την τιμάει. Γιατί? Για να δείξει ο Χριστός ότι κοιτάει τις καρδιές των ανθρώπων, όχι τις αμαρτίες τους, κοιτάει πόση αγάπη έχουν. Και έχει ένα παράδειγμα εκεί στο Ευαγγέλιο που μπορεί να είναι και τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σαν μία την αναφέρει. Μία γυναίκα, λέει, όταν πήγε στο σπίτι εκεί του στη Βιθανία, πήρε, λέει, το μύρο, ένα πολύτιμο μύρο που το έχει αγοράσει για να το αφιερώσει στο Χριστό, έπλυνε τα πόδια του με το μύρο και έλυσε τα μαλλιά της και σκούπισε τα πόδια του Χριστού με αυτό το μύρο. Και ο Ιούδας, επειδή ήταν παραδομένος στα Αργύρια, γνωστός και από την προδοσία του Χριστού που τον πούλησε τον Χριστό και φτηνά τον πούλησε ο ταλέπορος, 30 αργύρια, παραπονέθηκε, λέει, γιατί ξοδεύτηκε αυτό το μύρο για τον Χριστό. Και λέει ο Χριστός, τους φτωχούς που σκέφτεστε τους έχετε πάντοτε μαζί σας, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Και αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, ας ήταν πόρνη, ας ήταν αμαρτωλή, θα κηρυχτεί, λέει, σε όλα τα έθνη, διότι θα είναι αιώνιο παράδειγμα υπέροχης αγάπης του Χριστού στη μετάνοιά της και ελπίδας ότι θέση κοντά στο Χριστό μπορούμε να έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Μη ζυγίζουμε και μετράμε αμαρτίες και κακίες και τέτοια.
λίγο να σκύψουμε στον Χριστό, λίγο να αφαιθούμε, λίγο να παραδώσουμε την καρδιά μας και τότε ο Χριστός την παίρνει και την κάνει την καρδιά μας αγγελική καρδιά, αγγελική, πεντακάθαρη, σπουδαία. Και άφησε στη θέση του ο Χριστός ποιους να κάνουνε καθαρή την καρδιά των ανθρώπων. Εμάς τους χαζοπνευματικούς, τους εξομολόγους, να έρχονται οι άνθρωποι να καταθέτουν στο πετραχύλι μας τις αμαρτίες τους και εμείς να παίρνουμε και να σκουπίζουμε τις ψυχές και τις καρδιές τους και μετά να γίνονται αγίες καρδιές, αγίες ψυχές. Τι υπέροχα είναι τα παραδείγματα. Και όταν του πήγαν την πόρνη στο άλλο το παράδειγμα του Χριστού και του είπαν «Δάσκαλε, γέγραπτε, έχει γραφτεί ότι εμείς πρέπει να τη λιθοβολήσουμε αυτήν την πόρνη». Και τότε ο Χριστός τι τους είπε, ωραία, ναι. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο. Ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Και ήρξαν το διαμιάς, παρετήστε πάντες, άρχισαν όλοι να φεύγουνε. Να φεύγουνε, διότι ήξεραν ότι ο Χριστός θα τους πει μία-μία-μία-μία-μία τις αμαρτίες όλες και λιμονό τους μετά πως θα κρύβονταν από τους ανθρώπους που πουλούσανε υποκρισία και φαίνονταν άγιοι ενώ δεν ήτανε. Και σήμερα, στο τέλος, μάλλον προς το τέλος της ακολουθίας, έχει ένα υπέροχο τροπάριο, το λεγόμενο τροπάριο της Κασιανής, η Κασιανή, η βασίλισσα, η ποιήτρια, που έγραψε αυτό το υπέροχο τροπάριο, δίνοντας στο Χριστό τις αμαρτίες της. «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Αλλά καταλήγει και συνεχίζει ότι ο Χριστός τη δέχεται. Δέχεται ο Χριστός, δέχεται, 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 δέχεται τον καθέναν μας και την καθεμιά μας όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, όσες, όσες, όσες. Και αυτό όσες, είναι το μεγαλείο, αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού, ότι δέχεται όλους. Η αγκαλιά του είναι τόσο μεγάλη που χωράει πραγματικά όλο τον κόσμο, όλους τι τους ανθρώπους. Τι ωραία που το λες, τι ωραία που το λες, Ελπιδάκι μου γλυκό. Τι ωραία που το λες, Ελπιδάκι μου γλυκό. Έτσι χωράει η αγκαλιά του Χριστού, χωράει όλους τους ανθρώπους. Θέλει πάντας, λέει, κοντά του, πάντας σωθήνε. Αλλά την ίδια στιγμή όμως βάζει, το έχουμε πει πολλές φορές, και το μεγαλείο της ελευθερίας, όστις θέλει, όποιος θέλει. Εγώ, λέει, είμαι εδώ. Είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, σε περιμένω, σε περιμένω, σε περιμένω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Εσύ αν θέλεις έρχεσαι. Αλλά εγώ πάλι θα συνεχίσω να είμαι εδώ και να σε περιμένω και να σε ευλογάω και να σε νοιάζομαι. Όλους μας νοιάζεται ο Χριστός. Όλους, όλους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Παπα Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σ' αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Αχ, Θεέ μου, τι θα πω. Ξέρω πόσο πιεσμένο τώρα, είναι το πρόγραμμά σας αυτές τις μέρες. Τώρα, ναι, και τώρα συνεχίζω εξομολόγηση. Εδώ το τώρα, ξέρω, στο το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Αύριο όμως πρωί όμως, και εδώ, εδώ πάλι. Μ' αρέσει πρωί. Όμως, μ' αρέσει όμως που εξομολογώ, πάρα πολύ μ' αρέσει. Και τώρα μ' αρέσει που είμαι κάθε πρωί μαζί σας, μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, από καρδιάς ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 9.30, Μεγάλη Τετάρτη. Παπα Χρήστο μου. Φιλούθηκα, φιλούθηκα, φιλούθηκα. Την αγάπη μας. Φιλούθηκα. Φιλούθηκε από την όμορφη Κύπρο. Και από το στούντιο θα είμαι εκεί, εκεί να δείστε, εκεί να γίνει. Ναι, 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 που σας περιμένω εγώ, 9 Μαΐου εδώ σας έχω. Εκεί 9. Να δείστε, εκεί να 9, γίνει. Το κλείσα ήδη, 9 του μήνα, 9 Μαΐου. Καλή συνέχεια, αγαπημένοι μας, καλή συνέχεια. Καλά. Να είμαστε καλά. Γεια σας, γεια σας.